Καλό σα βράδυ. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 Contact και Κώστα Τσακύρη στο βραδινό μα ραντεβού, η βραδινή μα συνάντηση. Γύρω από τι κουβέντε τη επικαιρότητα συνήθω, τη τέχνη, του πολιτισμού και όπου θέλουμε, πηγαίνουμε σε αυτό το contact ταξίδι. Γιατί ψάχνουμε περιοχέ που μα κάνουν να νιώθουμε πιο φωτεινοί, αισιόδοξοι, μάχημοι και να εξελίξουμε όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και να τα μετατρέψουμε, να το πω πιο σωστά, σε θετική προέκταση, διάθεση αλλαγή και βελτίωση. Σήμερα χαίρομαι ιδιαίτερω γιατί θα έχουμε μια κουβέντα γύρω από τι ευρωεκλογέ. Είμαστε σχεδόν στην τελική ευθεία για την 9η του Ιούνιου. Ευρωεκλογέ 2024 και κάλεσα το πρώτο πάνελ, η πρώτη συζήτηση, το πρώτο τραπέζι συζητήσεων θα κινηθούμε με γνώμονα ποιο θα είναι το μήνυμα που θα πρέπει να στείλει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι τώρα στην Ευρώπη και πώς τοποθετούνται τα κόμματα ανάλογα την πολιτική τους θέση, την ιδεολογία και τις απόψεις τους. Να καλησπέρισω στο στούντιο από το μέρα 25 του κύριο Σεραφείμ Σεφεριάδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το ΕΠΑΜ, από το ΕΝΙΟ Παλαϊκό Μέτωπο, τον κύριο Γεώργιο Γεωργή. Καλώς ήρθατε. Καλώ σα βρήκαμε. Από το πράσινο κίνημα, η κυρία Θεοδόρα Μεγαλοϊκονόμου, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Από το Μη ΚΚΕ, ο κύριο Δημήτρη Κουφοβασίλη, καλώ ορίσατε. Καλησπέρα. Και από την ΟΓΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδα, ο κύριο Βαγγέλη Κιτσόνη, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Σα ευχαριστώ για την άμεση αποδοχή τη πρόσκληση και θα ήθελα να ξεκινήσουμε Απευθύνοντα με ένα ερώτημα προ όλου, ένα ερώτημα που ουσιαστικά η κοινωνία θέτει στο πολιτικό, στα πολιτικά κόμματα τη Ελλάδα. Ποια είναι η σημαντικότητα των ευρωεκλογών, Ποιο είναι το μήνυμα που θα πρέπει να στείλει η χώρα μα, Γιατί κάποιο θα πρέπει να πάει να ψηφίσει την 9η του Ιούνιου, Και να ξεκινήσω από εσά κύριε Σεφεριάδη, από το μέρα 25. Από το μέρα 25, ανατρεπτική οικολογική αριστερά. Λοιπόν, καλησπέρα σας καταρχάς και πάλι. Είναι μια περίοδος εξαιρετικά κρίσιμη. Αυτές οι ευρωεκλογές διεξάγονται στο φόντο της επίτασης αυτού που λέμε πολλαπλών συστημικών αδιεξόδων. Έτσι, διεξάγονται στο φόντο της γενοκτονίας στη Γάζα την οποία στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και πρέπει να πούμε εδώ ότι οι παγκόσμιες περίπου νεολαίστικες αντιστάσεις, ε, αφήνουν ελπίδα, αφήνουν ένα αποτύπωμα, συμμετέχουμε σε αυτές και τις χαιρετίζουμε και ενδεχομένω αρχίζουν να φέρνουν και κάποιο αποτέλεσμα, Ενδεχομένω αυτή τη σημερινή συμβολική κίνηση Ισπανίας, Νορβηγίας και Ιρλανδίας να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος. Ε, διεξάγονται επίσης δραματικά στο φόντο της φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και να θυμίσω μερικά πάρα πολύ γνωστά πράγματα τα οποία είναι συντριπτικά αλλά οι μηδιάρχες συστημικά τα αποκρύπτουν ότι το 80% των συμπολιτών μας είναι σήμερα 40% φτωχότεροι από ό,τι ήταν πριν 20 χρόνια εξού και αυτή η γνωστή φράση ότι δύσκολα βγαίνει ο μήνα ότι η Ελλάδα είναι πλέον η πρώτη χώρα στους 27 Ω ως προς το κατακεφαλήνα ΝΑΕΠ. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά από επένδυση, συνεχιζόμενη από ερήμωση του πρωτογενού τομέα και του καθεξής. Είναι μια χώρα ελντοράντο για μια μικρή ολιγαρχία που εκτός από τα μήντια κατέχει δρόμους, τα κομμάτια της ΔΕΗ, κατέχει το παραγωγικό φαίνεστε και είναι θα έλεγα της χώρας. Ε, και όλα αυτά την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια φάση ε, απεχθεί έτσι σε μια φάση παρατεταμένης δυστοπίας να χρησιμοποιήσω την έκφραση όπου το παραγωγικό της μοντέλο αποδομείται και καταραίει υπό το βάρος της λιτότητας, έτσι, της πολιετούς λιτότητας ε, διότι ποιος να επενδύσει ε, εκεί που δεν υπάρχει ζήτηση ε, και ως εκ τούτου μετατρέπεται σε μια πολεμική ένωση έτσι, ε, όπως το έχει δηλώσει ξεδιάντροπα ο ίδιο ο, ο Σαρλ Μισελ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατά τη είναι ένα θλιβερό παρακολούθημα του ΝΑΤΟ λοιπόν είναι ένας θεσμικός διακανονισμός όπου η ανάπηρη αστική της δημοκρατία κινδυνεύει με πλήρη εξάλληψη αν δεν έχει ε, ήδη ε, εξαλειφθεί. Λοιπόν σε μια εποχή που οι λέξεις και τα νοήματα όχι απλώς ταλαιπωρούνται κυριολεκτικά βιάζονται ε, και το βασικό παράδειγμα είναι ότι η αντίσταση στη γενοκτονία βαφτίζεται αντισημιτισμός, πρέπει να πούμε ρητά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μεταρρυθμίζεται πλέον. Είναι κάτι τελειωμένο για να το πω απλά στο χώρο μας, στην ανατριπτική οικολογική αριστερά, στο μέρα 25 λέμε όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως το θέμα είναι τι σημαίνει αυτό, τι πρέπει να κάνουμε ώστε οι λαοί της Ευρώπης να κινηθούν ε, προς την κατάλυση αυτού του απεχθού συστήματος κυριαρχίας. Λέμε απλώς έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος, που δεν μπορούμε και να το πραγματοποιήσουμε άλλωστε, έτσι δεν θα έχουμε την ευκαιρία. Ήδη εκδικούμε ρήξει ε, στην πράξη, στον εδώ και τώρα χρόνο, που θα δείξουν στον ελληνικό και στους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς την αντιδραστικότητα αυτού του άθλιου ιερατιού των Εμείς εκεί κινούμαστε, στη δεύτερη επιλογή, γι' αυτό και είμαστε πραγματικά επικίνδυνοι για το ο, σύστημα. Όπως το κάνουμε και στην Ελλάδα, επιδιώκουμε ε, την επιθετική αποκάλυψη, το ξεμπρόστιασμα θα μπορούσα να πω, όχι απλώς την εξαγγελία. Έτσι, ε, και το σύνθημά μας είναι στο πλαίσιο αυτό, μην τους τη χαρίσεις, γι' αυτό πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος, ενόχλησέ τους. Και αυτό το λέμε ως ένα εφαλτήριο για τη συγκρότηση μετόπων πάλι σε κάθε χώρα, σε ένα πνεύμα διεθνισμού. Και κατεβαίνουμε με αυτό το μήνυμα άλλωστε και στη Γερμανία και στην Ιταλία με έναν ευρύτερο ορίζοντα. Λοιπόν, στο μέρα προβλέπουμε ακριβώς σε αυτό το ξεσκέπασμα του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς το κάνει και την αξιοποίηση αυτού του ξεμπροστιάσματος εθνικά και πανευρωπαϊκά ως ένα εργαλείο ως ένα εφαλτήριο για τη συγκρότηση μιας πραγματικά ανατρεπτικής αριστεράς με διεθνιστικό ορίζοντα, που είναι άλλωστε αυτός ο, ο διεθνιστικός ορίζοντας που λέω και το ειδοποιό γνώρισμα της πραγματικά μαχητικής ανατρεπτικής αριστεράς. Αυτήν την αριστερά ε, χρειαζόμαστε για τους αγώνες που αναπόφευκτα θα ξεσπάσουν την επόμενη περίοδο... Ε, και είναι μια αριστερά που θα βοηθήσει αυτούς τους αγώνες να νικήσουν, αυτό είναι το στίχημα, και που αν νικήσουν να είμαστε βέβαιοι ότι τα πολιτικά ισοζύγια θα αλλάξουν. Μάλιστα. Κρατώ το σύνθημα που μας είπατε κύριε Σεφεριάδη, με τους τυχαρίσεις πρέπει να ψηφίσεις. Αυτό κρατώ από τα λεγόμενά σας θα μπορούσαμε να συζητάμε για πάρα πολύ ώρα. Βάλετε πάρα πολλά θέματα στο τραπέζι. Παρακαλώ πολύ το λόγο σε εσά τώρα, κύριε Γεωργίου, ο κύριο Γεωργίο υποψήφιος υποψήφιο για τι ευρωεκλογέ από το ΕΠΑΜ. Ναι. Το δικό μα σύνθημα για τι ευρωεκλογέ είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πρώτα η Ελλάδα. Αυτό είναι, μου φαίνεται προφανέ. Ο ελληνικό λαό καλείται να ψηφίσει σε ένα υπερεθνικό φόρουμ εκπροσώπου ουσιαστικά ολόκληρο, από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο. Σε αυτό το πολιτικό φόρουμ, λοιπόν, έχει κάθε λόγο να συμμετέχουμε, ειδικά σήμερα, γιατί ο πόλεμο είναι πρώτο πυλόν. Και δεν αναφέρομαι πια σε έναν πανευρωπαϊκό πόλεμο. Είναι σαφέστατα ότι για πολλούς τουλάχιστον αναλυτές ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει. Είμαστε στα προεόρτια του. Και αν μπορεί κάτι να κάνει ο κόσμος, κάθε και η πιο ευρεία συμμετοχή για να σπάσει το φιλοπόλεμο μπλοκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σήμερα περισσότερο απαραίτητη παρά ποτέ. Με όλους, χωρίς καμία, καμία, καμία άλλη προϋπόθεση εκτός από το να αντιτίθεται στον πόλεμο και στη συνέχιση του εξοπλισμού του να για μας που έχει ιδιαίτερο βάρος γιατί εμείς αφοπλίζουμε τα νησιά, αφοπλίζουμε την άμυνα της χώρας μας, την αποτρεπτική της ισχύ μπροστά σε υπαρκτό κίνδυνο για να αντιμετωπίσει η Ευρώπη έναν μάλλον ανύπαρκτο κίνδυνο και πρέπει μερικά πράγματα να τα λέμε με το όνομά τους ε, το δεύτερο είναι ακριβώς το ζήτημα της ακρίβειας, της διάλυσης οικονομίας της χώρας. Η χώρα μας χρωστάει περισσότερα τώρα από ό,τι όταν μπήκε στο μνημόνιο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το μνημόνιο είναι μη εξυπηρετήσιμο. Το βιώσιμο δεν το καταλαβαίνουν οι ιατρικός όρος. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε με όρους άλλους. Λοιπόν, η χώρα δεν είναι βιώσιμη, να το πούμε έτσι, στο βαθμό που συνεχίζουμε να πληρώνουμε ένα μη εξυπηρετήσιμο χρέος, το οποίο η ρίστο εν είναι μεγαλύτερο ως ποσοστό του ΑΕΠ, βαίνει συνεχώς να αυξάνει. Εξορισμού λοιπόν πρέπει να δανειζόμαστε ως χώρα για να ξοφλήσουμε ένα χρέος που σχεδιάστηκε έτσι ώστε όσο περισσότερα πληρώνεις τόσα περισσότερα να και εδώ μιλάω μόνο για το δημόσιο. Αν προσθέσουμε δε και το ιδιωτικό χρέο των οικοκυριών ή των επιχειρήσεων, πραγματικά τα αδιέξοδα πολλαπλασιάζονται και πάμε σε μια κατάσταση την οποία δεν θέλουμε ούτε να φανταστούμε. Δεν θέλουμε να γινόμαστε μάρτυρε κακών, αλλά σε αυτή την περίπτωση, όταν η Γαλλία, επίσημοι εκπρόσωποι τη γαλλική κυβέρνηση, λένε ότι η Γαλλία θυμίζει την Ελλάδα του 9, το 10 μπήκαμε στα μνημόνια, καταλαβαίνετε και όταν η Γερμανία αντιμετωπίζει την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει, αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι όταν τα πλεονάσματά τους ήταν ελλείμματα για μας που ήμασταν η τελευταία τρύπα στο ζουρνά, σήμερα που είμαστε ακόμα πιο πίσω τελευταία τρύπα στο ζουρνά. Εάν βάλετε τι σημαίνουν ακριβώ τα ελλείμματα και τι θα ρουφήξουν από εδώ, εάν και εφόσον μπορέσουν, μπορείτε να αντιληφθείτε ότι σήμερα περισσότερο παραποτέ χρειαζόμαστε δημοσιονομική τουλάχιστον ανεξαρτησία για να μπορέσει να έχει ο κόσμο χρήματα, να αντιμετωπίσει οι επιχειρήσει χρήματα, η εσωτερική αγορά χρήματα, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Τα αδιέξοδα. Αυτό δεν γίνεται αν δεν δώσεις εισόδημα στα πιο χαμηλά, στους πιο χαμηλούς, αν δεν χρηματοδοτήσει ανάπτυξη. Και αυτό δεν πρόκειται να στο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί με βάση τα συμφέροντα των ισχυρών, είτε των ισχυρών κρατών, είτε των ισχυρών μονοπωλίων, είτε των ισχυρών project και αδιαφορεί για τα συμφέροντα των χωρών. Γι' αυτό επανέρχομαι πρώτα η Ελλάδα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ η ειρήνη είναι αδιαπραγμάτευτη. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ κύριε Γεωργία από το ΕΠΑΜ. Και να δώσω το λόγο στην κυρία Μεγαλοοικονόμου από το Πράσινο Κίνημα. Ποιο είναι το δικό σα σύνθημα, κυρία Μεγαλοοικονόμου, είστε υποψήφια ευρωβουλεύτρια με το Πράσινο Κίνημα. Όπω προείπα. Ναι. Λοιπόν, εγώ προ... επειδή δεν μα γνωρίζει πάρα πολύ ο κόσμο και επειδή λίγο τα πράγματα έχουν μπερδευτεί, εμφανίζονται πάρα πολύ ω πράσινοι. Ε, θέλω να πω ότι δεν είμαστε ούτε με τους δίθεν αριστερού, ούτε με τους δίθεν άριστος. Και ακόμη και ο κόσμος, μέχρι πρώτη ο κύριο Κόκαλης, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αριστερός. Ξαφνικά ενεδύθη ένα μανδύα πράσινο πρι, εντός, πριν από δύο μήνες. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Ε, εκτός τούτου δεν έχουμε καμία σχέση με τους παλαιούς γραφικούς πράσινους που ήταν αγκιστρωμένοι στα παλιά δεδομένα ακόμη δεν αναγνώριζαν ούτε τη γενοκτονία των ποντίων ε, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς οπότε θέλω να ξεκαθαρίσω το πρόσωπο του πράσινου κινήματος ε, το πράσινο κίνημα έχει ως πρόγραμμα, ως σκοπό να εκφράσει τη σύγχρονη κυβερνόσα οπτική των πράσινων πολιτικών. Οι ευρωεκλογέ, πιστεύω είναι μια ευκαιρία να αναδεικτούν και στη χώρα μας οι πολιτικές αυτές, οι πράσινες πολιτικές των χωρών. Τώρα, ως προς την... Ε, 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 λέω σε όλο τον κόσμο να πάει να ψηφίσει, δεν είναι, δεν είναι εθνικές εκλογές... Και θέλω να πω ότι βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή να λέει να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη. Τι σύνθημα είναι αυτό να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη. Δεν είμαστε μέσα στην Ευρώπη. Δεν ανήκουμε στην Ευρώπη. Το να έρθουμε πιο κοντά, τι νόημα παίζει. Τέλος πάντων, το παρακάμπτω αυτό. Το θέμα είναι ότι ούτε ο εκφοβισμός ότι ε, δεν είναι... Ε, εκλογές βουλευτικές η κυβέρνηση που θα είναι τέσσερα χρόνια που έχει εκλεγεί πέρυσι θα είναι για τέσσερα χρόνια δεν θα αλλάξει τίποτα ε, ε, αυτός ο εκφοβισμός ότι θα γάσουμε τη σταθερότητά μας θα γίνουν τα πάνω κάτω ε, ψηφίζουμε για την Ευρωβουλή η Ευρωβουλή απλώς από την Ευρωβουλή παίρνετε το 70% των αποφάσεων για τα κράτη μέλη εκεί πρέπει να μπουν σοβαρά άτομα που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα γιατί πρέπει να τους πιέσουμε οι αποφάσεις που θα παίρνονται για τη χώρα μας να είναι προγραμματισμένες και να μπορέσουμε να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ των βόρειων κρατών και των νότιων. Έχουμε μεγάλη και τεράστια διαφορά την οποία δεν μπορέσαμε ποτέ, ποτέ να την μικρύνουμε. Πάντοτε είναι τεράστια και όλο και αν βλύνεται. Ε, η, ο πόλεμος της Ουκρανίας και τώρα και η, της Μέσης Ανατολής αυτή το, Του Ισραήλ και των ε, Παλαιστινίων, έκανε ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση ε, Η οικονομία θεωρήσαν όλοι ότι το πρόβλημα της οικονομίας ήταν εξωτερικό δεν ήταν εξωτερικό. Για πολύ λίγο χρόνο ήταν εξωτερικό. Το πρόβλημα της οικονομίας είχε έρθει πολύ πριν από την, το πρόβλημα της Ουκρανίας. Απλώς βάλανε ένα ωραίο μανδύα, το, περιέ, το έτσι σε μια ωραία συσκευασία και το παρουσίασαν. Αυτή τη στιγμή είμαστε η ακριβότερη χώρα στον κόσμο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προϊόντα μας είναι πιο ακριβά και είμαστε η πρώτα-λευταία σε μισθούς πάνω από τη Βουλγαρία λοιπόν το θέμα είναι ότι το πράσινο κίνημα έχει εκπονήσει πως θα μπορέσει να γίνει η πράσινη διακυβέρνηση και τώρα διαβάζοντας ότι ένα μεγάλο πρόγραμμα της ΔΥΠ στην Πελοπόννησο που θα το ο Πρωθυπουργός σε λίγες μέρες ε, μας ερχόταν τα προγράμματα, ήταν ε, ε, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση 50% χρηματοδοτούμενο ιδιωτικά και 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο, Ερχόντουσαν οι οδηγίες, εμείς επειδή θέλαμε ο ε, συνήθως να τα δώσουμε στους συμμέτερους δεν εφαρμόζαμε αυτά που μας έδιναν οι, οι, οι προδιαγραφές εμείς σαν πράσινο κίνημα είχαμε δώσει τις προτάσεις μας είχαμε πει Πρώτα θα γίνονται η συλλογή των αποβλήτων και μετά θα προχωρήσουμε πώς θα γίνει η επεξεργασία. Τελικά μας πέταξαν έξω, έστειλαν την επιστολή ότι δεν μας δίνει τη χρηματοδότηση και τώρα θα πληρωθεί το μισό ιδιωτικά και το μισό από τους Έλληνες φορολογούμενους. Τι πιο απλό. Εν τω μεταξύ, ε, όπως είπε και ο συνάδελφος, το, το, χρέος, το δημόσιο χρέος αυξάνεται συνεχώς και το ιδιωτικό ακόμη περισσότερο. 2,5 εκατομμύρια οικογένειες είναι οι κόκκινοι δανειολήπτες. Είναι οι κόκκινοι δανειολήπτες. Εν τω μεταξύ, από, τις, από τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ των κόκκινων δανείων που εκχωρήθηκαν στα και κλπ., και παραπάνω από 90 δις σε ρυθμίσεις έχουν πάει μόνο τα 17,5 εκατομμύρια δις δηλαδή ούτε το 21 ,5%. και μισό της εκατό μας λένε εντωμεταξύ μιλάνε για επενδύσεις επενδύσεις τι επενδύσεις είναι η εκποίηση των κατοικιών, αυτά που παίρνουν τα φαντς και τα αγοράζουν οι Άραβες, οι Κινέζοι, οι Τούρκοι, θεωρούμε, τα θεωρούμε επένδυση. Αυτό δεν είναι επένδυση, είναι εκποίηση. Εκποίηση, λοιπόν, αυτά πρέπει να προβληθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προβληθούν και το ιδιωτικό χρέος είναι το κυριότερο, διότι έτσι θα εκποίησουμε την πατρίδα μας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό πρέπει να τονιστεί. Η εκποίηση της πατρίδας μας, διότι τώρα με το πρόβλημα το Σκοπιανό, που θε, η Βόρεια Μακεδονία και με τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν που θα σε λίγο τα βιβλία θα μιλάει για γαλάζιες πατρίδες και θα αρχίσουμε πάλι ότι έγινε το 22, ετοιμάζονται να πούνε για γαλάζιες πατρίδες να πούνε πάλι ότι οι Έλληνες του Πόντου ήταν αναρχικοί, γι' αυτό τους έσφαξαν. Ετοιμάζονται να γράψουν τα βιβλία τα καινούργια για γαλάζια πατρίδα. Λοιπόν, εάν δεν επέμβουμε σοβαρά και να θέσουμε τα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους πούμε ότι εμείς είμαστε τα σύνορα της Ευρώπης, και εμείς πρέπει να έχουμε τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις και εμείς πρέπει να έχουμε γιατί σε εμά είναι οι μεγαλύτερες Μάλιστα. ροές. Με, με μία κουβέντα κύριε Μεγαλοοικονόμου, ποιο είναι το σύνθημα του πράσινου κινήματος. Το σύνθημα του πράσινου κινήματος είναι λέξεις, δηλαδή. ότι η Ευρώπη πρέπει να μας υπολογίσει πολύ περισσότερο. Είμαστε, δεν είμαστε ο τελευταίο τροχό αμάξη και πρέπει να έχουμε τον πρώτο λόγο γιατί είμαστε τα σύνορα της Ευρώπης και πρέπει να μα υπολογίζει, δεν είμαστε ο τελευταίο τροχό τη αμάξη. Και όλοι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Είναι η ευκαιρία μα για να μπορέσουμε να έχουμε το λόγο αυτό που μα αξίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Ο, ο λόγο σε εσά, κύριε Κουφό Βασίλη, εκπροσωπείτε το Μιλάμε τα ΚΚΕ. Σα ρωτώ, ποια είναι η σημαντικότητα των ευρωεκλογών, ποιο είναι το μήνυμα που θα πρέπει να στείλει η Ελλάδα, η χώρα μα, την 9η του Ιούνιου. Να συστηθούμε λοιπόν κάπα ΚΚΕ σημαίνει Μαρξιστικό, Λενιστικό, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε αγωνιστικές καταβολές ρίζες και παραδόσεις. Ε, θέλουμε να τιμάμε κάθε μία λεξούλα, κάθε ένα γραμματάκι του ονόματός μας και δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος υπηρέτησης αυτής της ιστορίας από τους αγώνες του σήμερα. Ε, Όπω είναι, νομίζω, απολύτω φυσιολογικό και αναμενόμενο, κάθε κόμμα, κάθε πολιτική δύναμη νοηματοδοτεί, χρωματίζει και λίγο διαφορετικά την υπόθεση ε, κάθε μια κάλπη εν προκειμένου τη ε, Ευρωκάλπη. Ε, Ω μιλάμδα ΚΚΕ, κατεβαίνουμε στι Ευρωεκλογέ με κεντρικό μα σύνθημα Έξω η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, που συνοδεύεται από ένα, από ένα πεντάπτυχο, θα έλεγα, σύνθημα που δίνει κωδικοποιημένα και την ταυτότητά μας. Ε, για ειρήνη, δουλειά, δημοκρατία, εθνική ανεξαρτησία και σοσιαλισμό. Αυτό περιγράφει ταυτόχρονα και το ποιοι είμαστε, αλλά και το πώς βλέπουμε εμείς την επόμενη αναμέτρηση της 9ης Ιουνίου. Ε, το ΜΚΚΕ θεωρεί ότι η χώρα, δεν ξέρω αν είναι προτεκτορά του, δεν θα λέγαμε κάτι τέτοιο, δεν είμαστε μπανανία, δεν θα λέγαμε κάτι τέτοιο. Σίγουρα όμως είμαστε εξαρτημένοι και υποτελείς, λέμε, από τον ξένο παράγοντα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους υπερατλαντικούς εταίρους μας. Αν θέλετε, πολιτικο-οικονομικά κυρίως από τους Ευρωπαίους, πολιτικο-στρατιωτικά από τους Αμερικανούς. Δεν θέλουμε να θέτουμε στους εαυτούς μας προϋποθέσεις για να φωνάξουμε το σύνθημα έξω η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό για να γίνει πράγματι κάποια στιγμή πρέπει να τεθεί ευθέω και χωρίς περιστροφές και χωρίς αποδεσμεύσει, όπως π.χ. λέει το ΚΚΕ διότι όποιος ε, βαριέται ή δεν θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει. Δεν φοβόμαστε να βάλουμε πρώτο σύνθημά μας και τίτλο στην αφήσα μα το έξω Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόμμα μας θεωρεί ότι δεν ποτέ. Για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και για τους πιο καλοπροαίρετους Δεν υπάρχει αριθμός Ακόμα και από αυτούς που οι επίσημες στατιστικές Ή ξέρετε λίγο ε, δημιουργικά παρουσιασμένες Που να μην καταδεικνύει Ότι από τη στιγμή που έχουμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Όλοι οι τομείς της οικονομίας Αλλά και της κοινωνικής ζωής Δεν πάνε προς το καλύτερο η Ελλάδα ποτέ δεν ρωτήθηκε για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν τυχόν ποτέ βρεθήκαμε ποτέ, ε, κοντά στο να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα και αναφέρομαι στο δημοψήφισμα του 2015 δεν νομίζω ότι θα έλεγε κανείς ότι οι Έλληνες πετάνε το καπέλο τους, πετάνε τη σκούφια τους για τις συνέπειες ή για τις προτάσεις των τρόπων αντιμετώπισης της ελληνικής κοινωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε άλλο. Ε, αυτή τη στιγμή... Ε, όλα τα κόμματα παραδέχονται ότι ένα 70% των νόμων που ψηφίζονται στην Ελληνική Βουλή έχουν τη σφραγίδα, έχουν την υπογραφή των κατευθύνσεων και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτό είναι ακριβώς σημάδι της κυδαιμονίας και της ποδηγέτησης της πολιτικής ζωής του τόπου. Είναι απολύτως χαρακτηριστικό και ενδεικτικό. Και αν αυτή τη στιγμή έχουμε Πληρώνουμε, κύριε Τσακύρη, 20.000 ευρώ περίπου την ώρα για μία φρεγάτα που έχουμε στείλει στην Ερυθρά Θάλασσα στα πλαίσια συμβατικών υποχρεώσεων που ούτε καν προβλέπονται. Είναι δικιά μας πρωτοβουλία να δείξουμε ότι είμαστε το καλό παιδί και της Ευρώπης και της Αμερικής ε, 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 καταλαβαίνετε πως και η εξωτερική πολιτική και οι σχέσεις μας επηρεάζονται, ε, ποδηγετούνται ε, προς απολύτως όχι απλώς επιζήμια καταστροφική λέμε εμείς κατεύθυνση ε, για το λαό και τον τόπο ε, και ενδεικτικά μπορώ να ε, αναφέρω ότι σε λίγες μέρες πρόκειται να γνωρίσουμε ε, ε, την επέκταση της πενθήμερης σε εξαήμερη εργασία σε καινούριους ε, τομείς ε, της παραγωγής. Αυτό φυσικά είναι πατάει σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η 2003-88, ε, ψηφισμένη, που έρχεται ο νόμος Γεωργιάδη να την υλοποιήσει σε βάρος προφανώς των Ελλήνων εργαζομένων. Ε, αυτά που γνωρίζουμε τώρα στον τομέα της υγείας ε, τα έχουμε δει ψηφισμένα το Μάρτιο του 2021 ε, από όλα μάλιστα τα κόμματα του λεγόμενου Ευρωμονόδρομου, τα κόμματα που δεν βλέπουν ότι υπάρχει σωτηρία και που μάλιστα τρομοκρατούν λέγοντας ότι περίπου θα σπάσει η 7η σφραγίδα και θα βγουν όλα τα τέρατα της γης αν τυχόν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς για να συσκοτήσουν, να συγκαλύψουν το γεγονός των πολύ μεγάλων καταστροφικών συνεπειών της παραμονής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αυτά λοιπόν τα κόμματα ψήφισαν το EU for Health πρόγραμμα 2021-2027 πάνω στο οποίο ακριβώς ήρθαν και έκατσαν και τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία και η, αύξη, και η αύξηση στη μέση στα φάρμακα και ε, ε, η ανταποδοτικότητα όπως θέλει να την καταλαβαίνει ε, η, η ελληνική πολιτική σκηνή στα, στην υγεία αν θέλει να υπάρχει ως τέτοια. Ε, ε, για να το κλείνω όπως καταλαβαίνω ε, 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 εμείς απλώς ε, θέλουμε με την παρέμβασή μας αυτή να μας δοθεί η ευκαιρία να διεμβολήσουμε συνειδήσεις και να απλώσουμε τα επιχειρήματά μας γενικώ σε μια συνθήκη αποκλεισμού και φήμωσης όχι μόνο δική μας, δεν είναι δικό μας προνόμιο όλο το κομμάτων ε, που ε, δεν ε, βρίσκονται στην, ε, στην Ευρωβουλή που δεν έχουν ας πούμε μεγάλες τα ίδια να προβάλλουν αυτού. Μάλιστα, σα ευχαριστώ κύριε Βασίλη, Να επαναλάβω ότι εκπροσωπείτε το Μαρξιστικό Λενινιστικό Κόμμα Ελλάδα, το μη ΚΚΕ, και να δώσω το λόγο παρακαλώ στον κύριο Βαγγέλη Κιτσόνη από την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδο, την ΟΚΔΕ. Καλησπέρα. Νομίζω για εμά έτσι και πρέπει να. Και νομίζω πρέπει να γίνει εμφανέ αυτό και για όλο τον ελληνικό λαό. Αυτέ οι εκλογέ είναι πολύ μεγάλη σημασία σε επίπεδο ίσω και εθνικών εκλογών. Έτσι, είναι σε μια νέα... Είμαστε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία πρέπει να χαρακτηριστεί ως μεταβατική. Έτσι, δηλαδή έχουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη η οποία σε συνέχεια όλων των πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων των μνημονιακών και κυρίως του, του ΣΥΡΙΖΑ προπαγανδίζει ότι η οικονομία αναπτύσσεται, ότι δίνονται αυξήσεις στους μισθούς, ότι στην Ελλάδα έχουμε κράτη δικαίου, είναι πραγματικότητα εντελώς αντίθετη. Έτσι, ε... Και σιγά σιγά η μετάβαση έρχεται ίσως και εδώ, η νεολαία, οι φτωχοί εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα αρχίζουν να αποκτούν μια νέα συνείδηση, να συνειδητοποιούν δηλαδή την πραγματικότητα αυτής της κατάστασης. Έτσι. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να δούμε αν τα ποσοστά που θέλει να πιάσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη που έχει βάλει σαν στόχο να πιάσει νομίζω το ποσοστό των προηγούμενων ευρωκλογών πιαστεί, η επιθετικότητά τη θα συνεχιστεί και θα είναι πιο έντονη. Εάν ρίξουν, φανεί μια κατρακύλα εκεί τη τάξη του 25 με 26% ίσως, ε, είναι λίγο λογικό να περιμένει λίγο ή να πουστοχωρήσει να μπουν και κάποια σενάρια έτσι και πιο άμεσων εθνικών εκλογών. Έτσι. λίγα λόγια για την πραγματικότητα τώρα αυτή τη στιγμή της οικονομίας κατά κύριο λόγο. Ε, είμαστε σε μια κρίση η οποία βαθαίνει. Μια συνέχεια της κρίσης που υπήρχε το 2008 ε, και όχι μόνο δεν έχει ξεπεραστεί αλλά μάλλον έχει χειροτερεύσει για να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια σημεία, 15 χρόνια, χρόνια μετά το 2008, κανένας βασικός οικονομικός δείκτης δεν έχει βελτιωθεί. Η βιομηχανία και η γεωργία είναι σε χειρότερη κατάσταση. Να υπενθυμίσουμε ότι τη διετία 2022-2023 η επενδύση ήταν μόλις το 46% της διετίας 2007-2008. Η οικονομία εξακολουθεί να τρέφεται από τι άρκε τη, ιδιωτικοποιώντα και ξεπυλώντα τη δημόσια περιουσία, τα δάση, τα νησιά και τα πανεπιστήμια. Ε, το δημόσιο χρέο έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2008 που ήταν περίπου στα 300 δι, έχει φτάσει στα 400 δι περίπου σήμερα. Το ιδιωτικό έχει ξεπεράσει τα 205 δι, για το χρέο των ασφαλιστικών ταμείων, να μην πούμε καλύτερα, έχει φτάσει στα άστρα και αποκαλυπτικό είναι ότι η Ελλάδα το 2003 κατρακύλησε στην πρώτη τελευταία θέση των 27 των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Είναι ο τελευταίος τροχός της ΑΜΑΚ, δηλαδή, ας πούμε ότι είναι ο προτελευταίος μόλις μία θέση πάνω από τη Βουλγαρία. Ενώ το 2009 ήμασταν στη 14η θέση με υπερδιπλάσιο ΑΕΠ από τη Βουλγαρία. Και οι κοινωνικές ανισότητες μέρα με τη μέρα μεγαλώνουν είτε λόγω υποτίμηση μισθών λαϊκών εισοδομάτων και ούτε κάθε εξής, έτσι Και από την άλλη, υπεκέρδη επιχειρήσει στι τράπεζε. Έτσι, παραδείγματο χάρη, οι τέσσερι τιμικέ τράπεζε αύξησαν τα, τα κέρδη του το 2023 κατά 4 δι σε ποσοστό 50% σε σχέση με το 2022. Έτσι και αυτά τα κέρδη το 1,8 δις ήρθε από τις προμήθειες. Και την ίδια στιγμή τελευταία δεκαετία ε, οι εργαζόμενοι ε, πήραν μια μείωση του μισθού της αγοραστική δύναμη περίπου 350 δις και μέσα σε όλα αυτά η κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού και ιδιαίτερα της δύση μεγαλώνει οι ε, πόλεμοι που, που, που υπάρχουν τα δύο πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής το δείχνουν αυτό, συνδιοργανώτρια είναι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας σε αυτούς τους πολέμους και δεν είναι απλή πόλεμη. Είναι πόλεμη προ το παρόν, προσαρτημένη διαντεποσώπων δηλαδή μεταξύ τη Δύση και των νέων αναδυόμενων δυνάμεων των BRICS. Οι οποίοι όμω ε, όλα δείχνουν δυστυχώ τα σημάδια ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να γενικευτούν έτσι, και να δημιουργήσουν μια ολοκληρωτική καταστροφή για την ανθρωπότητα. Έτσι, αυτά τα τέρατα που μα κυβερνάνε δεν του ενδιαφέρει, δεν το σκέφτονται κυρίω από τη Δύση πρόσωπα σαν τον Biden. Έτσι τον Τραμπ, τον Μακρόν, το δικό μας το Μητσοτάκη της αντιπολίτευσης του Κασελάκη ούτω καθεξής. Έτσι όλοι αυτοί δηλαδή είναι υπεύθυνοι ε, για αυτούς τους πολέμους. Ε, δεν τους ενδιαφέρει ακόμα ακόμα και αν εξαφανιστεί κομμάτι της ανθρωπότητας και με χρήση πυρηνικών που ήδη αυτή τη στιγμή έχουν στα χέρια τους έτσι, πυρηνικών όπλων. Έτσι, όλες οι συμπεριαλιστικές χώρες βέβαια το έχουν αυτό και η BRICS. Για εμάς λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι άμεση η ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η έξοδο από εκεί. Έτσι, δεν θα πρέπει πλέον να βάφουμε και τα χέρια μας με αίμα σαν ελληνικός λαός, σαν εργαζόμενοι, οι οποίοι έτσι, δίνουμε και ένα μισθό το χρόνο έτσι, για, τις, για τους εξοπλισμούς που ψηφίζονται μέσω του ΦΠΑ και ούτω καθεξής, περίπου 700 ευρώ το χρόνο είναι υπολογισμένα αυτά. Έτσι, και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε μακριά από αυτές τις πολιτικές και ενάντια σε αυτές τις πολιτικές. Έτσι, και για μας ανόκ δεν χρειάζεται για αυτό το πράγμα να μπει μπροστά ένα σχέδιο ακόνων έτσι, όπως υπήρχε αλλά με μεγαλύτερη ένταση μέχρι το 2015 τον οποίο όμως δυστυχώς εκεί την περίοδο τους αγώνες, τους μεγαλειώδες αγώνες που κάνανε εργαζόμενοι νολέ και τα φτωχά λοϊκά στρώματα τον εμπιστεύτηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ με αποτέλεσμα την ήττα των αγώνων εκείνη της περίοδου ε, κάπως έτσι έλεξε και η κατάσταση εκείνη την περίοδο για αυτή τη λεγόμενη εποχή των πτημονίων έτσι. Και θα πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ ότι οι κοινωνικέ και πολιτικέ δυνάμει που κυβερνούν σήμερα τη χώρα είναι σε χειρότερη κατάσταση από αυτέ που ήταν πριν 15 χρόνια. Έτσι. Ε, και αυτό και λόγω τη προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ και τη μνημονιακή του μετάλλαξη ανέσυσε τα αστικά κόμματα έσω το χαλί στο Μητσοτάκι και οδήγησαν τη χώρα σε αυτή τη χροκροπία έτσι, που περιγράφουμε. Βεβαίω και δεν είναι ευχαριστημένη η ελληνική κοινωνία από την κυβέρνηση του Μητσοτάκι. Ε, παρότι νομίζει ή λέει το αντίθετο κυρίως για προπαγανδιστικούς λόγους ε, και αυτό έχει ξεκινήσει να φαίνεται έτσι, ε, δημιουργώντας αρχικά ένα επόγειο ρεύμα δυσαρέσκειας με περαστικές εκρήξεις όπως νέας μήνυσης, υπόθεση του Κουφοντίνα και της κινητοποίηση που γίνανε τότε το εγκλήμα τους τοπών έτσι το οποίο πρέπει το επόμενο διάστημα να μετατραπεί σε ένα ορμητικό ποτάμι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κιτσόνη από την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, την ΟΚΔΕ. Και θέλω να συνεχίσουμε, παρακαλώ πολύ, και να σας ρωτήσω πώς κρίνετε μέχρι σήμερα, εν σύντομη, για να προλάβουμε και τις πέντε τοποθετήσεις σας, πώς κρίνετε μέχρι σήμερα τις πολιτικές της Ευρώπης και ποια είναι η πρώτη σας προτεραιότητα από το μέρα 25, ο κύριος Εφεριάδη. Ε, έχουμε ήδη τοποθετηθεί, νομίζω, οι περισσότεροι εξημών και εγώ ίδιο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή βρίσκεται παραπέη στην πραγματικότητα. Δεν υφίσταται ένα, ως ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Ε, η δημοκρατία στο ιστορικό της έχει στην πράξη καταληθεί ως θεσμικός διακανονισμός όπως είπε και στην πρώτη μου τοποθέτηση ε, είναι ένας θεσμός ανάπηρος που σύρεται πίσω από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ε. αυτό έχει οικονομικές καταβολές ε, το γεγονός ότι έχουμε μια διαχείριση εδώ και μια δεκαετία από το ξέσπασμα της κρίσης του 2008 και τη διαχείριση της πανδημίας η οποία Επέτεινε τη λιτότητα το Ταμείο Ανάκαμψης, λόγου χάρη είναι ένα αστείο ένα κακόγουστο αστείο χρήματα δόθηκαν ε, μέσω των τραπεζών σε μεγάλους ε, επιχειρηματικούς ομίλους ε, οι οποίοι κερδοφορούν αλλά δεν επενδύουν στην Ευρώπη ε, αυτό ε, δημιουργεί τη βάση για τον κίνδυνο της ανώπισης ακροδεξιάς Έτσι, έχουμε μια παρατηταμένη λιτότητα όχι μόνο στην Ελλάδα ένα πανευρωπαϊκό ε, φαινόμενο και στο φόντο αυτής της κρίσης από τη μία και από την άλλη την ανεπάρκεια της κατόνομα όπως λέω ο αριστεράς της αριστεράς η οποία αντιποιείται τα οράματα και τα σύμβολα της αριστεράς αλλά στην πραγματικότητα προσπαθεί να συνάψει σχέσεις με την ολιγαρχία να τους πείσει δηλαδή ότι δεν κινδυνεύουν από την παρουσία της ε, στο κάδρο αυτό αναδύεται του τεράστιο κίνδυνο της ακροδεξιάς τον οποίο πρέπει να τον αντιμετωπίσουν το λέτε ως κίνδυνο ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μια πραγματικότητα η άνοδος ακροδεξ Ξέρω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι κάτι που συμβαίνει, όχι ο φόβο για να μη συμβαίνει. Είναι, είναι, είναι. Είναι ένα πρόβλημα πολιτικό όμω αυτό. Δεν είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό. Δεν δείχνει ότι η κοινωνία έχει αδρανοποιηθεί ή ότι έχει πάθει μια ουσιολογική μετάλλαξη. Ε, απελπίζεται κοιτάει να βρει μια πολιτική έκφραση, αυτή την πολιτική έκφραση οι θεσμικές δυνάμεις της αριστεράς, αυτή τη διέξοδο δεν τις τη δίνουν, αυτό είναι το στίχημα μπροστά μας, αυτή είναι η πρόκληση, οι αγωνιστικές ενατρεπτικές δυνάμεις, δεν πρέπει να μείνουμε στα συνθήματα, πρέπει Μάλιστα. να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο που θα κάνει εφικτή την εναλλακτική, αυτό ξεκινάει από αγώνες, σε κάθε χώρα ε, με πραγματικές ρήξεις με πραγματικούς αγώνες Μάλιστα, που μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα στον εδώ και τώρα χώρο μία λέξη, σε έναν ορίζοντα μια λέξη ε, ε, είναι αυτή που σας έκανε και εσάς να κατεβείτε στις ευρωεκλογές ε, όπως και ο τίτλος της πρωτοβουλίας μας το αναδεικνύει υπάρχει ένας προγραμματικός λόγος το ανατρεπτικό το οικολογικό κατά το ότι όλη αυτή η περίφημη πράσινη μετάβαση είναι στην πραγματικότητα μια κοροϊδία την οποία καλούνται να πληρώσουν τα φτωχαλαϊκά στρώματα και αυτό εκθρέφει και πάλι την ακροδεξιά και είναι μια προσπάθεια απέυθυνσης στις κινηματικές οργανώσεις στις κινηματικές δυνάμεις, στην Άρας. νεολαία στην ανάγκη να συγκροτήσουμε ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο θα δώσει μια ορατή εναλλακτική. Σα ευχαριστώ κύριε Σεφεριάδη από το Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Κύριε Γεωργή, θα έρθω σε εσά από το νέο Παλαϊκό Μέτωπο, το ΕΠΑΜ, και θέλω να σα ρωτήσω, θα ήθελα έτσι να εστιάσουμε στο πώ κρίνεται με μια-δύο κουβέντε μέχρι σήμερα την πολιτική τη Ευρώπη, έτσι στο δεύτερο μέρο, και επίση ποιε είναι οι δικέ σα κουβέντε, σκέψει, λέξει που κατεβαίνετε σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Ε το πρώτο να το απαντήσω με ένα σχήμα. Όταν πρωτοεκλέχθηκε ο Ερντογάν, όσοι θυμούνται, ήταν ο πιο ευρωπαϊ... το πιο ευρωπαϊ... ευρω... φιλοευρωπαϊκό κόμμα στην Τουρκία. Ο Ερντογάν συνήλθε γρήγορα. Ε, θα έλεγα ότι η πολιτική του είναι και η στάντη εξωτερικής πολιτικής, σε κάθε περίπτωση. Δεν λέω ότι πρέπει να την ακολουθείς. Λέω ότι πρέπει να τη λαμβάνεις πολύ σοβαρά υπόψη, είναι και η στάντη. Απ' την ώρα ο Ερντογάν αποφάσισε να μην βγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση... ...η ψαλίδα σε σχέση με τη χώρα μας χειροτερεύει συνεχώς. Να πάρω τα αμυντικά... ...εμείς αμυντική βιομηχανία είχαμε και πάβουμε να έχουμε... ...αν δεν έχουμε ήδη πάψει... ...ο Ερντογάν είναι έτοιμος να φτιάξει αεροπλάνο. Δεν σας λέω ότι έφτιαξε τον Bayraktar κτλ... ...που στον πρώτο τουλάχιστον χρόνο είχε μία σημαντική συμβολή υπέρ των Ουκρανών... Ε, αλλά είναι χαρακτηριστικό αυτό το πράγμα. Δεύτερον, σε όλου του τομεί οικονομία, το πώ διαχειρίζεται του πόρου είναι δικό του θέμα, αλλά σε όλου του τομεί οικονομία παρουσιάζει άνοδο. Το αν ο Τούρκο πεινάει, είπαμε, είναι άλλο ζήτημα, είναι άλλη τάξη πρόβλημα, είναι τι πολιτική κάνει στο εσωτερικό του. Αλλά η οικονομία του ανεβαίνει, η δική μα, στην κατιούσα. Αυτό. Ποιο είναι το βασικός μηχανισμός που μας κρατάει πίσω αν δεν είναι η Ευρώπη, όταν το σύνολο των νόμων που βγαίνουν στην Ελλάδα ουσιαστικά είναι καθηπαγόρευση τη Ευρώπη και βεβαίω έχει και ένα το χείριστο δυνατό πολιτικό προσωπικό για να του βάλει σε εφαρμογή, βεβαίω ήταν στραβό το κλίμα, λέει, το έφαγε και ο Γάιδαρο και τελείωσε. Αυτή είναι η πολιτική τη Ευρώπη, αυτή είναι η πολιτική τη ελληνική ολιγαρχία. Σε αυτό το ζήτημα, εάν δεν έχει ανεξάρτητη χώρα, δεν μπορεί να απαντήσει. Άρα το πρώτο πράγμα που βάζω είναι το ζήτημα τη εθνική ανεξαρτησία και επομένω το ζήτημα τη ανατροπή του καθεστώτο αυτού. Για να έχει δυνατότητα να διεκδικήσει. Γιατί αν δεν έχει χώρα, δεν μπορεί να έχει ούτε δημοκρατία. Ποιο αποφασίζει για τι πράγμα. Δεν μπορεί να ασκήσει κανένα επίπεδο πολιτική. Και αυτή τη στιγμή τόσο το ιδιωτικό όσο και το δημόσιο χρέο ξεπουλούν τη χώρα. Είτε αυτό ονομάζεται δημόσια είτε ιδιωτική περιουσία. Περνάνε σε ξένα χέρια, και όταν λέω σε ξένα, στα χέρια των αγορών. Ποια είναι η λέξη που κρατούμε για τη δική σα υποψηφιότητα, κύριε Γεωργία, από το ΕΠΑΜ. Εσεί γιατί κατεβαίνετε στι εκλογέ, Θα πρωτοτυπήσουμε. Ανατροπή. ανατροπή. Συμμαχία ανατροπή ήμασταν. <laughs> την ανατροπή θα Έχετε προτείνουμε και τώρα. Σοφ. Λέτε να τα αλλάξουμε. Η λέξη ανατροπή. <laughs> Πράσινο κίνημα, κυρία Μεγαλοοικονόμου. Ποια λέξη να κρατήσω για τη δική σα, εγώ και οι ακροατέ, για τη δική σα υποψηφιότητα, γιατί κατεβαίνει σε εκλογέ. Ότι η ελπίδα είναι πράσινη. Ελάτε λίγο στο μικρόφωνο. Ότι η ελπίδα είναι πράσινη. Και μέχρι σήμερα, ε... πώς πώ κρίνετε τι πολιτικέ στην κουβέντα μα, δηλαδή αυτό που συζητάμε, ε, και ποια και... είναι η πρώτη σα προτεραιότητα, αν υπήρχε μία ε, εμείς πιστεύουμε στην πράσινη διακυβέρνηση εμείς πιστεύουμε στην πράσινη διακυβέρνηση η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε μας αρέσει δεν μας αρέσει όλα είναι βάση κλιματικής αλλαγής λοιπόν η πράσινη διακυβέρνηση πρέπει να γίνει όλα πρέπει να αλλάξουν δεν μπορούμε να ζούμε και να ε, ε, να είμαστε στο παρελθόν δηλαδή να χτίζουμε να, να κλείνουμε τα ρέματα και να πούμε πως θα έχουμε πλημμύρες ε, ε, έχουν αλλάξει τα δεδομένα λοιπόν η πράσινη μετάβαση πρέπει να γίνει ε, με κάθε τρόπο αλλά πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο δηλαδή τα κονδύλια που πρέπει να έρθουν από την Ευρώπη πρέπει να τα διεκδικήσουμε και να τα εκμεταλλευτούμε σωστά δεν πρέπει να τα σπαταλάμε Αυτά που έρχονται Τώρα το, το πρόγραμμα ε, Δόθηκαν τα περισσότερα χρήματα Δόθηκαν σε πολύ λίγους Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δεν πήρανε τίποτα Τίποτα ε, το, Τα 2,5 δισεκατομμύρια Πήγαν σε 5-10 ημέτερους Και οι μικρομεσαίες υποφέρουν Λοιπόν πρέπει να γίνει Ένα σωστός προγραμματισμός Για να μπορέσει να φτάσει η Ελλάδα στο επίπεδο που πρέπει να φτάσει. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει, αλλά πρέπει εμεί να διεκδικήσουμε περισσότερα. Δεν μπορεί όταν εμεί καθόμαστε σαν του φτωχού συγγενεί και περιμένουμε χωρί να διεκδικούμε και δεν του δίνουμε και τι προτάσει που πρέπει κρατώ να δώσει. κρατώ τη δώσουμε, λέξη διεκδίκηση, όπω καταλαβαίνω από το πράσινο κίνημα, κυρία η Μεγάλο Οικονομή. Σα ευχαριστώ, κύριε Κουφοβασίλη. Εκπροσωπείτε το μη λάμδα ε ποια λέξη να κρατήσουμε για την μάχη που θα δώσει στις ευρωεκλογέ. Στους δρόμους. Στους δρόμους. Αναφερθήκατε και πριν σας άκουσα με προσοχή στις πρακτικές της Ευρώπης μέχρι σήμερα και θα ήθελα να σας ρωτήσω για την άνοδο της ακροδεξιάς πώς θα αντιμετωπιστεί. Γιατί είναι κάτι που συμβαίνει όπως προείπα και πριν με τον κύριο Σεφεριάδη. Στους δρόμους και με ψηλά το κεφάλι, με αγωνιστικό φρόνημα, Α, όπως είναι ακόμα και τώρα ε, διατεταγμένη η ελληνική κοινωνία άμα μπορούσε να εμψυχωθεί με την πίστη ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση πραγματικά θα μπορούσαν να γίνουν πολύ σημαντικά βήματα προς τη βελτίωση της κατάστασης της ελληνικής κοινωνίας ε, πράγματι η άνοδος της ακροδεξιάς από το Vox στην Ισπανία μέχρι, τη, ε, μέχρι την Ουγγαρία τον Ορμπάν την ε, Μελώνη τους Γερμανούς και τους Γάλλους ε, ακροδεξιούς έως ε, και ναζί ε, δίνει ε, σημεία ανόδου ε, και θα έλεγα όμως ότι αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι οι κυβερνήσεις και στις χώρες αυτές ε, λίγο πολύ γίνεται αυτό και σε εμά αξιοποιούν, ε, εργαλειοποιούν την άνοδο της ακροδεξιάς ε, και θέτουν ανταγωνιστική ατζέντα το, το, το τείχος στον Εύρο Ο Μητσοτάκης τον έκτισε Το πλοίο με τους μετανάστες Βυθίστηκε Με ευθύνε, λέμε εμείς κρατικές Και ενώ είχε ειδοποιηθεί το λιμενικό 15 ώρες πριν Για τον κίνδυνο ενός πλοίου που περνούσε Από τα νερά Της χώρας μας Θέλω μόνο να μου επιτρέψετε να πω μια και μιλήσαμε για δημοκρατία Έχετε 10 δευτερόλεπτα μια και μιλήσαμε για δημοκρατία, δεν προλαβαίνω ούτε και με 100 δευτερόλεπτα, ότι ε, ένα καινούριο υψηλό ε, παράβολο ε, ε, επεκτείνει την φήμωση των μικρότερων κομμάτων, ε, ε, τελείως αυταρχικά και αντιδημοκρατικά, από τα κόμματα εκείνα που χρωστάνε πάνω από μισό δισεκατομμύριο και από το σύνολο των κομμάτων εκείνων της Ευρωβουλής, από του 21, νομίζω σπάσαμε κάποιο ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό ρεκόρ, η μισή είναι υπόδικη, είναι ήδη φυλακισμένη ή καταδικασμένη, τουλάχιστον συνειδήσει του ελληνικού Σας λαού. ευχαριστώ πολύ κύριε Κουφοβασίλη, εκπροσωπήσατε το Μιλάμε ΔΚΚΕ, ο κύριο Κιτσόνης από την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, την ογκδα Ναι, εμεί θεωρούμε ότι χρειάζεται μια... υπάρχει αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή να γίνουν αγώνε, αναγκαιότητα για να σταματήσουμε του πολέμου και τη γενοκτονία που διαπράττει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη ανακαιότητα για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τις κοινωνικές ανασότητε που ανέφερα και προηγουμένως και να ζήσουμε, να ζήσουμε καταρχάς, έτσι, γιατί μάλλον οδηγούμαστε σε μια πυρονική λέλαπα και καταστροφή, έτσι, και να ζήσουμε με αξιοπρεπές συνθήκες έτσι. Ε, ζωής, ε, αναγκαιότητα να φύγει από αυτές τις εκλογές ή να, να κοντίνει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται το, ε, το κόμμα Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι μνημονιακοί και τέλος έτσι να κάνουμε ένα σχόλιο, να κάνουμε ένα σχόλιο και εμείς αυτό που συμβαίνει έτσι με την άνοδο της άκρο δεξίας. Έτσι δυστυχώς είναι απολύτω φυσιολογική όταν έχεις από τη μια πλευρά ε, τα παραδοσιακά δεξιά κόμματα να εφαρμόζουν ακροδεξίες πολιτικές ε, όπως αυτές ε, ε, εφαρμόζονται εδώ από το Μητσοτάκι και ούτω καθεξής και από την άλλη πλευρά οι κυβερνήσεις αριστεράς να έχουν εφαρμόσει και αυτές σχεδόν ακροδεξιές πολιτικές όπως αυτές που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ με τα μνημόνια, τα τείχη και ούτε καθεξής αλλά και σε μια σειρά χώρες πολι... τη άλλη Ευρώπη. Εδώ οι απογοητεύονται ε, και υπάρχει μια λογική σε αυτήν του το παραλογισμού να στρέφονται σε ακροδεξιά μορφώματα. Η πολιτική τη ΣΟΚ δεν έχει να κάνει με όλα αυτά. Είναι ενάντια σε συμμαχίε οι οποίε καταλήγουν σε ρήξη στη δευτέρα παρουσία με το Ευρώ την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με τον καπιταλισμό και ούτω καθεξής. Έτσι είναι ενάντια σε αυτή τη, 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 τη λογική ρήξη που δεν θα γίνει ποτέ επί τη ουσία. Έτσι στι προδοσίε όπω αυτέ που έκανε η με τη μνημονιακή μετάλλαξη ο ΣΥΡΙΖΑ το Ποδέμο στην Ισπανία. Έτσι και σε μια άλλη παναστατική πολιτική. Χρειάζονται αγώνε, αν μου επιτρέπετε μια τελευταία παρακαλώ, λέξη. Παρακαλώ. Πρέπει να μα προβληματίσει πώ θα είναι αποτελεσματικοί αυτοί οι αγώνε. Μάλιστα. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Σα ευχαριστώ. Σα εύχομαι όλου προσωπικά και πολιτικά καλή επιτυχία. Από το Μέρα 25 κύριο κ. Σεραφείμ από το ΕΠΑΜΟ, ο κ. Γιώργο από το Πράσινο Κίνημα η κ. Θεοδόρα Μεγαλοοικονόμα, από το μιλαμε τα 10KKE ο κ. Δημήτρη Κουφοβασίλη και από την ΟΓΔΟ ο κύριος Βαγγέλης Βαγγέλη Κιτσόνη. Ραντεβού και πάλι αύριο στι 9 με το κόνταξ το κόκκινο Κώστα Τσακύρη. Σα ευχαριστώ.